Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή αυτή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε, μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα τα οποία σας αφορούν και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θα θέλαμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, ούτε ποτέ θεωρήσαμε ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι. Εκείνο το οποίο πιστεύουμε βαθιά μέσα στην καρδιά μας, στην ψυχή μας, είναι ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού, όπου μαζί με εσάς μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού για όλα τα ζητήματα τα οποία μας αφορούν στην καθημερινότητά μας. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα ξεκινήσουμε με έναν ανώνυμο αδερφό, ο οποίος μας γράφει. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα με τη χάρη του Θεού να μου απαντήσετε στις παρακάτω απορίες μου. Πρώτον, στον Ισαΐα θήτα 6 αναφέρει ότι ένα από τα ονόματα του Χριστού είναι πατέρας του μέλλοντα αιώνα. Γίνεται να μου το εξηγήσετε? Ναι, αγαπητέ μου αδερφέ και φίλε, διαβάζω από τον Ισαΐα το θήτα 6, διότι παιδίον εγεννήθη ημάς, Υιός εδόθη ημάς, και η εξουσία θέλει είστε επί των όμων αυτού, και το όνομα αυτού θέλει καλεστεί θαυμαστός πρώτον, σύμβουλος δεύτερον, Θεός ισχυρός τρίτον, πατήρ του μέλλοντος αιώνος τέταρτον και άρχον ειρήνης πέμπτον. Το ερώτημά σου είναι γιατί τον αποκαλεί πατέρα του μέλλοντος αιώνος. Γιατί θα είναι ο πατέρας της αιώνιας και μέλουσας ζωής. Και να δούμε πώς το εξηγεί αυτό ο αδερφός μας ο Απόστολος Πέτρος. Διαβάζω από την Επιστολή προς Κορινθίους, από το ΙΕ κεφάλαιο, θα διαβάσω από το 20 εδάφιο μέχρι και το 28, για να δούμε όλη την ερμηνεία που δίδει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, έγινε απαρχή των κεκοιμημένων. Είναι δηλαδή ο πρωτότοκος πάσης κτήσεως, καθώς είναι ο πρώτος που ανεστήθη. Και θα γίνουμε και εμείς, όπως λέγει στην επιστολή του προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος, στο Ήτα κεφάλαιο, λέγει «Διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει τη φανέρωση των Υιών του Θεού», γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, να το διαβάσουμε ακριβώς όπως το περιγράφει πάλι ο Απόστολος Παύλος, «περί του Υιού του Θεού, περί του Υιού του Θεού, ώστις εγεννήθη εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα και απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει, κατά το πνεύμα της Αγιοσύνης, δια της εκ νεκρών αναστάσεως αυτού». Άρα λοιπόν είναι Υιός Δαβίδ κατά σάρκα, Υιός Θεού όμως απεδείχθη δια της αναστάσεως. Και τώρα διαβάζω ξανά στο Ήτα 19, διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως περιμένει τη φανέρωση των Υιών του Θεού, που είναι η Εκκλησία των Πρωτοτόκων, η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, ο στήλος και τροειδρέωμα της αληθείας. Επειδή, συνεχίζω στο 20 εδάφιο, επειδή η κτήση υπετάχθη στη ματαιότητα ουχή εκουσίως, αλλά δια την υποτάξαντα αυτήν, επελπίδη ότι και αυτή η κτήση θέλει ελευθερωθεί από τις δουλείες της φθοράς, για να μεταβεί εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Και εξηγεί, επειδή εξεύρωμεν ότι πάσα εκτίσει στενάζει και συνοδύνει ως του νυν,
και όχι μόνο αυτοί αλλά και εμείς αυτοί οι οποίοι έχουμε την απαρχή του Πνεύματος και εμείς συστενάζομαι εαυτής, και εδώ είναι, περιμένοντας την υιοθεσία μας, την απολύτρωση του σώματός μας, δηλαδή την Ανάσταση, δηλαδή την αρπαγή της Εκκλησίας. Καθώς προσδοκούμε Ανάσταση νεκρών, που είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν, ξαναδιαβάζω, πεδίον εγεννήθηση μας, Υιός εδόθηση μας, και εξουσία θέλει είστε επί των νόμων αυτού, και το όνομά του θα ονομαστεί σύμβουλος, ισχυρός, πατήρ του μέλλοντος αιώνος, και εξηγεί, είπαμε, ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κορινθίους, αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, έγινε απαρχή των κεκοιμημένων, όπως είπαμε, διότι επειδή ο θάνατος ήλθε δι' ενός ανθρώπου, ούτω και δι' ανθρώπου η Ανάσταση εκ νεκρών. Επειδή καθώς πάντες αποθνίσκουσιν εν το Αδάμ, ούτω και πάντες θέλουσι ζωοποιηθεί εν το Χριστό. Έκαστος όμως κατά την ιδίαν αυτού τάξην, ο Χριστός είναι ο πρώτος, η απαρχή, έπειτα όσοι είναι του Χριστού εν την παρουσία αυτού με την αρπαγή της Εκκλησίας, και ύστερον θελήστε το τέλος. Όταν παραδώσει ο Χριστός τη Βασιλεία εις το Θεό και Πατέρα, όταν καταργήσει πάσαν αρχήν και πάσαν εξουσίαν και δύναμη, διότι πρέπει ο Χριστός να βασιλεύει έως ου να θέσει όλους τους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού. Και έσκατος εχθρός καταργεί το θάνατος, διότι τα πάντα υπέταξε υπό τους πόδας αυτού. Όταν δε είπε ότι τα πάντα είναι υποτεταγμένα κάτω από τα πόδια του Χριστού, φανερώνει ότι εξαιρείται ο υποτάξας Θεός εις αυτόν τα πάντα, ο υποτάξας Πατέρας Θεός εις αυτόν τα πάντα. Όταν δε υποταχθώσιν εις αυτόν τα πάντα, τον Χριστό, τότε και αυτός ο Υιός θέλει υποταχθεί στον υποτάξαντα Πατέρα Θεό εις αυτόν τα πάντα, δια να είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση. Θα έρθει πάλι δηλαδή η ενότητα, που δεν έχει διασπαστεί βεβαίως, του Πατέρα, του Υιού και του Πνεύματος του Αγίου, όπου ο Ιησούς Χριστός θα είναι πατήρ του μέλλοντος αιώνας. Δηλαδή ο Θεός θα είναι τα πάντα εν πάση. Συνεχίζουμε με τη δεύτερη σου ερώτηση, αγαπητέ μου φίλε. Στην επιστολή προς Εβραίους 2α26 γράφει κρίνοντας τον ονειδισμό του Χριστού μεγαλύτερον πλούτον παρά τους θησαυρούς του της Αιγύπτου. Ο Μωυσής γνώριζε τον Χριστό, υπέφερε ονειδισμό χάριν του Χριστού. Να το δούμε, αγαπητέ φίλε. Ιώτα σε ποιο μιλάμε, 26 εδάφιο. Διαβάζω από το 24, έτσι. Διαπίστερος λοιπόν ο Μωυσής, αφού εμεγάλωσε, αρνήθηκε να λέγεται Υιός της θυγατρός του Φαραώ, προκρίνας μάλλον να κακουχείται με τον λαόν του Θεού, παρά να έχει πρόσκαιρον απόλαυση αμαρτίας. 26. Κρίνας τον του Χριστού ονειδισμό μεγαλύτερων πλούτων παρά τους εν Αιγύπτω θησαυρούς. Και το ερώτημα είναι, ο Μωυσής γνώριζε τον Χριστό? Όχι. Χριστός όμως σημαίνει και χρησμένος. Όταν λοιπόν λέγει ο Μωυσής ότι προτίμησε, έκρινε τον υπέρ του Χριστού ονειδισμό, είναι τον ονειδισμό του κεχρισμένου του Θεού. Γιατί όσοι θέλουν να ζουν ευσεβώς θα διωχθούν. Μας αποκαλύπτει η Καινή Διαθήκη. Άρα ήξερε αυτός. Γιατί ο Μωυσής ήταν Υιός της θυγατρός του Φαραώ, αλλά όλοι ήξεραν ότι ήταν Ισραηλίτης. Όπως οι Ισραηλίτες που ήξεραν ότι είναι Υιός της θυγατρός του Φαραώ, ήταν για αυτούς Παλαιοαιγύπτιος. Θέλω να το πω πιο καθαρά. Για μεν τους Αιγυπτίους ο Μωυσής ήταν Παλαιοϊσραηλίτης, για δε τους Ισραηλίτες ήταν Παλαιοαιγύπτιος. Και έπρεπε τώρα να πάρει μια απόφαση ο Μωυσής. Τι θα είναι? Υιός της θυγατρός του Φαραώ και θα απολαμβάνει όλα τα μεγαλεία και τους θησαυρούς της Αιγύπτου, ή όπως του είχε αποκαλύψει ο Θεός ότι δι' αυτού επρόκειτο να ελευθερωθεί ο λαός Ισραήλ, θα έπρεπε να προσκοληθεί στο λαό του Θεού ώστε να τον χρησιμοποιήσει ο Θεός, καθώς του είχε αποκαλύψει για την απελευθέρωση του λαού Ισραήλ. Και έκρινε ότι προτιμάει να φέρει τον ονειδισμό του κεχρισμένου του Κυρίου, κατά την αποκάλυψη που του είχε δώσει ο Θεός, ότι αυτόν είχε
προσδιορίσει ο Θεός να ελευθερωθεί ο λαός Ισραήλ. Δι' αυτού προτίμησε λοιπόν να έκρινε και προτίμησε να υποφέρει τον ονειδισμό του και χρησμένου ανθρώπου του Θεού παρά να απολαμβάνει τους εν Αιγύπτο θησαυρούς, γιατί έκρινε, ξαναδιαβάζω, τον ονειδισμό του Χριστού μεγαλύτερων πλούτων παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς. Γιατί? Διότι απέβλεπε εις την μισθαποδοσίαν παρακυρίου. Αυτό που τον ενδιέφερε λοιπόν δεν είναι να απολαύσει την μισθαποδοσία από τη θυγατέρα του Φαραώ, αλλά ούτε και από τους Ισραηλίτες. Αλλά απέβλεπε στη μισθαποδοσία του Θεού. Όχι στα βλεπόμενα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά στα μη βλεπόμενα. Άρα λοιπόν, κατά την ταπεινή μου γνώμη, αυτό που λέει κρίνας τον του Χριστού ονειδισμό, δεν εννοεί τίποτα περισσότερο λιγότερο του και χρησμένου του Θεού ονειδισμό. Πάμε και στην τρίτη σου ερώτηση, αγαπητέ αδερφέ. Στην επιστολή Α Ιωάννου, Α6 μάλιστα, γράφει: «Αν πούμε ότι έχουμε κοινωνία με τον Θεό και περπατάμε στο σκοτάδι, λέμε ψέματα και δεν πράττουμε την αλήθεια. Αν όμως περπατάμε μέσα στο φως, όπως αυτός είναι μέσα στο φως, τότε έχουμε κοινωνία ένας με τον άλλον και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, μας καθαρίζει από πάσης αμαρτίας». Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στο εδάφιο 7 την κοινωνία του ενός με τον άλλον την εξηγούμε ως κοινωνία με τα αδέλφια και όχι ως κοινωνία με το Θεό. Το εδάφιο 6 φαίνεται ότι εδώ μιλάει για την κοινωνία μας με το Θεό. Να το δούμε, αγαπητέ αδερφέ. Διαβάζω από το 5. «Και αυτή είναι η επαγγελία την οποία νικούσαμε από αυτού, από το Θεό. Και αναγγέλλομαι προς εσάς ότι ο Θεός είναι φως, ο Πατέρας Θεός είναι φως και σκοτία εν αυτό δεν υπάρχει ουδεμία. Απόλυτο φως. Εάν είπομεν λοιπόν ότι έχουμε κοινωνία με ταυτού», τι θα πει κοινωνία με ταυτού? «Έχουμε σχέση Πατρός και Υιού. Γιατί όσοι δέχτηκαν τον Χριστό, σε αυτούς ο Θεός έδωκε εξουσία να είναι Υιοί Θεού, να ονομαστούν Υιοί Θεού. Και κοινωνία με το Θεό έχουμε λοιπόν εν το ονόματι του Χριστού και δια Πνεύματος Αγίου, σαν με το καινούργιο όνομα του Θεού στην Καινή Διαθήκη, το όνομα του Πατέρα, ο Πατέρας με το παιδί του. Και αν έχουμε κοινωνία Πατρός και Υιού, κοινωνία με το Θεό, δηλαδή μπορούμε και τον πλησιάζουμε, γιατί μπορούμε και να μην τον πλησιάζουμε, βέβαια, γιατί οι αμαρτίες μας είναι χώρισμα μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Αλλά ο Ιησούς Χριστός ήρθε και πήρε τις αμαρτίες μας πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Και έτσι έχουμε κοινωνία μετά του Θεού, δια του Ιησού Χριστού, ιδιαιτέρως δε εν Πνεύματι Αγίω». Και συνεχίζω: «Εάν είπομεν ότι έχουμε κοινωνία με ταυτού, αλλά όμως εμείς περιπατούμε στο σκοτάδι, ψευδόμεθα και δεν πράττουμε την αλήθεια». Τι σημαίνει περπατούμε στο σκοτάδι? Το εξηγεί πάρα πολύ καλά ο Κύριος μας στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, λέγοντας στο κεφάλαιο γάμα και στο εδάφιο 19: «Και αυτή είναι η κρίση, ότι το φως ήλθε εις τον κόσμο», το φως του Θεού ήλθε εις τον κόσμο διά του Ιησού Χριστού, «και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως, διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών. Επειδή πας ως της πράτη φαύλα, μισεί το φως και δεν έρχεται εις το φως, δια να μην ελεχθώσει τα έργα αυτού. Ως της όμως πράτη την αλήθεια, έρχεται εις το φως, δια να φανερωθώσει τα έργα αυτού, ότι επράκτησαν κατά Θεόν». Άρα λοιπόν, ο Θεός είναι φως και σκοτία είναι αυτό, δεν υπάρχει ουδεμία. Εάν είπαμε ότι έχουμε κοινωνία με ταυτού, τότε πρέπει να περπατώμεν στο φως, που σημαίνει ότι η ζωή μας είναι φανερή σε όλους, τους καθαρούς τα πάντα είναι καθαρά, είναι φανερή σε όλους, δεν κρυβόμαστε, γιατί δεν πράττουμε την αμαρτία. Δεν κρυβόμαστε ούτε από το Θεό ούτε από τους ανθρώπους. Για να το καταλάβουμε λίγο, αν ένα σύζυγος αμαρτάνει στη γυναίκα του, την απατάει, κρύβεται, δεν το λέει πουθενά, αυτό είναι το σκοτάδι. Αν ένας κλέψει, κρύβεται,
Αυτό είναι το σκοτάδι. Η αμαρτία πράτεται στα κρυφά. Όμως ο αγιασμός είναι στα φανερά. Όπως λέει ο Χριστός, εγώ είμαι το φως του κόσμου και εσύ είστε το φως του κόσμου. Άρα λοιπόν, εάν έχουμε κοινωνία με το Θεό, πρέπει να μην περπατάμε στο σκοτάδι, αλλά να περπατάμε στο φως, πράττοντας την αλήθεια, πράττοντας το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Εάν όμως είμαστε στο φως, γιατί πράττουμε το αγαθό και όχι την αμαρτία, ώστε να κρύβουμε τα έργα μας, τις αμαρτίες μας, από τους ανθρώπους και από το Θεό, τότε, λέει η Γραφή, εάν λοιπόν περπατώμεν εν το φωτί, καθώς αυτός είναι εν το φωτί, δηλαδή είναι φανερά τα έργα μας, είναι καθαρά τα έργα μας, είναι φανερή η ζωή μας σε όλες τις λεπτομέρειές της και δεν κρυβόμαστε για τις αμαρτίες μας, αλλά περπατάμε με ευθύτητα, επιστολή γινοσκομένη και αναγινοσκομένη υπό πάντων των ανθρώπων, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος. Τότε έχουμε κοινωνία με τα λύλων. Τι θα πει έχουμε κοινωνία με τα λύλων? Σημαίνει ότι εσύ ξέρεις τη ζωή μου και εγώ ξέρω τη ζωή σου. Η γυναίκα μου ξέρει όλη τη ζωή μου, δεν της κρύβω τίποτα. Εγώ ξέρω όλη τη ζωή της, δεν μου κρύβει τίποτα. Μέσα στην εκκλησία ξέρουν που υπάρχουμε και ζούμε και αναπνέουμε και δοξάζουμε το Θεό και λατρεύουμε το Θεό. Όλα τα αδέρφια μας ξέρουν τη ζωή μας. Δεν κρύβει ο ένας από τον άλλον τίποτα. Δεν έχουμε κρυφά πράγματα. Γιατί η ζωή μας είναι εν το φωτί. Και έτσι έχουμε κοινωνία με τα λύλων. Πώς έχουμε κοινωνία με τα λύλων? Γιατί δεν κρύβουμε ο ένας από τον άλλον τίποτα. Είναι φανερή η ζωή μας. Τι δουλειά κάνουμε, πώς ζούμε, πότε ερχόμαστε. Όλα είναι φανερά στη ζωή μας. Έτσι έχουμε κοινωνία με τα λύλων. Πότε δεν έχουμε κοινωνία με τα λύλων? Όταν εγώ πράττω πράγματα τα οποία δεν θέλω να τα μάθει κανείς σας. Και όταν πράττω πράγματα που δεν θέλω, κατά το λόγο του Θεού, που δεν πρέπει να τα μάθει κανένας άλλος, όπως είναι η ελεημοσύνη και άλλα που θα τα λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, αυτό είναι καλό. Αλλά αν πράττω αμαρτία, παράβαση, ανομία, που την κρύβω και δεν θέλω να τη μάθει κανένας άλλος, τότε δεν έχω κοινωνία με τα αδέρφια μου. Εάν λοιπόν είμαι σε καθαρότητα και σε αγιασμό και αν ακόμη κάνω κάποιο λάθος και πάω στον Θεό και ζητήσω το αίμα του Χριστού, τότε με συγχωρεί ο Θεός και έχω πάλι κοινωνία με τα λύρων. Γιατί τις αμαρτίες μας όλες τις παίρνει ο Θεός και τις πετάει στα βάθη των θαλασσών. Και έτσι εξηγείται το εδάφιο. Εάν όμως περπατώμεν εν το φωτί, θέλω να περπατείτε ακριβώς, λέει ο Απόστολος Παύλος. Μη ως άσοφ, αλλά σοφή. Ξαγοραζόμενοι τον καιρό, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Τι σημαίνει ακριβώς? Ακριβώς το θέλημα του Θεού. Όχι 60%, ούτε 70%, ούτε 80%, ούτε 99%. 100% στο θέλημα του Θεού. Και όταν ξεφεύγουμε, το αίμα του Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Και πάλι έχουμε κοινωνία με το Θεό και έχουμε κοινωνία με τα λύλων. Δεν υπάρχει πια το χώρισμα μεταξύ Θεού και ανθρώπων που είναι η αμαρτία μας, ούτε το χώρισμα μεταξύ αδελφού και αδελφού που είναι η αμαρτία μας. Τα κρυμμένα πράγματα. Τότε, εάν ξαναδιαβάζω, περιπατώμενο το φωτί καθώς αυτός είναι το φωτί, έχουμε κοινωνία ο ένας με τον άλλον, με τα αλλήλων, καθώς λέει αγαπάτε αλλήλους. Τι σημαίνει αγαπάτε αλλήλους? Αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Τι σημαίνει κοινωνία με τα λύλων? Έχω κοινωνία ο ένας, έχει κοινωνία ο ένας με τον άλλον. Και τότε το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, να περπατάμε στο φως του Θεού, δηλαδή να μετανοούμε, να επιστρέφουμε και να ζητάμε από τον Θεό να μας συγχωρέσει εν το ονόματι του Χριστού και στη συνέχεια να περπατάμε πράγματι εν το φωτί μέσα στην εκκλησία μαζί με τα αδέρφια μας, να μην έχουμε κρυφές αμαρτίες, κρυφές φιλοδοξίες, κρυφές επιδιώξεις, αλλά στους καθαρούς τα πάντα είναι καθαρά και φανερά σε όλους, τότε το αίμα του Ιησού Χριστού ενεργοποιείται στη ζωή μας και καθαρίζει μας από πάση αμαρτίας. Και πάμε και στο τελευταίο
στη τελευταία σου ερώτηση, αγαπητέ αδερφέ μου, στο Ευαγγέλιο κατά Λουκά, Ιωταβήτα 33, γράφει «Πουλήστε τα υπάρχοντά σας και δώστε λεημοσύνη». Φαίνεται να το λες σε όλους τους μαθητάς και όχι μόνο σε κάποιους που μπορούν να έχουν την καρδιά τους προσκολλημένη στον πλούτο, όπως και ο πλούσιος νέος. Μήπως το ζητάει και από εμάς. Σας ευχαριστώ, Κύριος να σας φυλάει και να σας δίνει δύναμη. Για να πάμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, λοιπόν, να το διαβάσουμε, αγαπητέ φίλε. Στο Ιωταβήτα, όσο είπαμε, Ιωταβήτα 33. Μάλιστα. Ιωταβήτα 33, διαβάζω. Από το 32 θα διαβάσω. «Μη φοβού μικρών πίμνιων, διότι ο πατήρ σας ευδόκησε να σας δώσει τη βασιλεία. Πωλήσατε τα υπάρχοντά σας και δώτε λοιμοσύνη. Κάμετε σε αυτούς βαλάντια, τα οποία δεν παλαιούνται, θησαυρών εν της ουρανής, ώστις δεν εκλείπει, όπου κλέπτης δεν πλησιάζει, ούτε δε σκόλιξ διαφθείρει». Και το 34 που είναι η απάντηση στην ερώτησή σου, διότι όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και ο Θεός ενδιαφέρεται όχι τα υπάρχοντά μας, για την καρδιά μας. Πού είναι προσκολλημένη η καρδιά μας. Όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδιά σας. Ποιος είναι ο θησαυρός σου. Στον πλούσιο νεανίσκο που διαβάζαμε προηγούμενα, η καρδιά του ήταν στα κτήματα του πατέρα του. Και όταν ο Χριστός που διέκρινε την καρδιά του είπε «πούλησε τα υπάρχοντά σου», τότε αυτός λυπούμενος ανεχώρησε. Γιατί το θάρρος του ήταν στα χρήματα, στα κτήματα του πατέρα του. Εκείνο λοιπόν που θέλει ο Θεός να μας δώσει να καταλάβουμε είναι πού είναι ο θησαυρός μας, ποιος είναι ο θησαυρός μας. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός, εκεί είναι η καρδιά σου. Αν ο θησαυρός σου είναι τα υπάρχοντά σου, τότε και η καρδιά σου είναι στα υπάρχοντά σου. Αν ο θησαυρός σου είναι στη δουλειά σου, τότε η καρδιά σου θα είναι προσκολλημένη στη δουλειά σου. Αν ο θησαυρός σου είναι η οικογένειά σου, τότε η καρδιά σου θα είναι προσκολλημένη στην οικογένειά σου. Εάν ο θησαυρός σου είναι ο Χριστός, εάν η ζωή σου είναι ο Χριστός, καθώς λέγει ο ίδιος, εγώ είμαι ο οδός, η αλήθεια και η ζωή, αν δηλαδή η ζωή σου είναι ο Χριστός, γιατί πολλές φορές κάνουμε λάθη επιλογές χωρίς να το καταλάβουμε. Η ζωή μου είναι η δουλειά μου, μη γέννητο. Η ζωή μου είναι η οικογένειά μου, μη γέννητο. Η ζωή μου είναι το έργο του Θεού, μη γέννητο. Είμαι ερωτευμένος και δεν είναι η καρδιά μου δοσμένη στο έργο του Θεού. Η ζωή μου είναι η Εκκλησία, μη γέννητο. Η Εκκλησία είναι του Χριστού, δεν είναι δική μου. Η ζωή μου είναι ο Χριστός. Και όποιος έχει το Χριστό είναι πλήρης εν αυτό, έχει τα πάντα. Εάν λοιπόν η επιλογή της καρδιάς μας είναι πραγματικά ο Χριστός, τότε είμαστε έτοιμοι να πουλήσουμε το οτιδήποτε, προκειμένου να κερδίσουμε το Χριστό. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εθεώρησα τα πάντα σκύβαλα, άχρηστα, μπροστά στο έξοχον, στο υπερέχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Για τον Απόστολο Παύλο, στη ζωή τα πάντα σε αυτόν ήταν ο Ιησούς Χριστός. Τώρα όσον αφορά για να πουλήσουμε τα υπάρχοντά μας, εάν πάμε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, ας πούμε στο κεφάλαιο Β, διαβάζω στο 43 εδάφιο. Κατέλαβε δε πάσα ψυχή φόβος στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία στα Ιεροσόλυμα, μόλις ξεκίνησε δηλαδή το έργο του Θεού, και πολλά τεράστια και σημεία γίνονται δια των Αποστόλων. Και πάντες οι πιστεύονται σαν ομού και έχουν τα πάντα κοινά. Και τα κτήματα και τα υπάρχοντα αυτών επόλουν και διεμήραζον εις πάντας καθήν έκαστος είχε χρίαν. Και αν πάμε και στο κεφάλαιο 4, 32 εδάφιο, διαβάζω. «Του δε πλήθους των πιστευσάτων η καρδιά και η ψυχή το μία. Και ουδέ εις έλεγεν ότι είναι αυτού τι εκ των υπαρχόντων αυτού, αλλά έχουν τα πάντα κοινά. Και με τα δυνάμεως μεγάλης απέδιδον οι Απόστολοι την μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και χάρις μεγάλη το πάντα σε αυτούς, επειδή ουδέ η τοτής μεταξύ αυτών ενδεείς, διότι όσοι
ήσαν κτήτορες αγρών οικειών, πολλούντες έφεραν τα στιμάς των πολλουμένων και έθετον στους πόδας των Αποστόλων και διαμοιράζει το εισέκαστο κατά την χρία την οποία είχε. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό να δίνει εντολή, αλλά ο Κύριός μας δεν απεστάλλει μη, όπως ομολογεί ο ίδιος, για τους Ιούς Ισραήλ. Και ο λόγος του απευθυνότανε στο λαό Ισραήλ, αλλά έδωσε και εξουσία στο λαό Ισραήλ μετά να κηρύξει το Ευαγγέλιο και προς την Ιουδαία και προς τη Σαμάρια και σε όλη την Οικουμένη. Γι' αυτό και κάλεσε ο Ιησούς Χριστός το 37 μετά Χριστό, δηλαδή 4 χρόνια μετά την Ανάστασή του, τον Απόστολο Παύλο, τον οποίον έχρισε Απόστολο των Εθνών. Βλέπουμε λοιπόν στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία στα Ιεροσόλυμα να γίνεται πράξης αυτό που κήρυτε ο Ιησούς Χριστός, πωλήσατε τα υπάρχοντά σας, διαμοιράσατε στους φτωχούς και θα έχετε μισθό και θησαυρό στον ουρανό. Όμως, ο Απόστολος Παύλος αλλά και όλοι οι άλλοι Απόστολοι που έγραψαν στη συνέχεια δια Πνεύματος Αγίου, επιστολές φανερώντας τα δόγματα, τα εγκεκριμένα υπό των Αποστόλων σε όλες τις εκκλησίες, σε καμία εκκλησία δεν είπαν πωλήσατε τα υπάρχοντά σας ποτέ και δώσατε φτωχούς, παρά μόνο στην εκκλησία των Ισραηλιτών, των Ιερουσαλήμων, της Ιουδαίας, της Σαμάριας. Γιατί? Διότι ήταν γεγραμμένο, αποκεκαλυμμένο και προφητευμένο ακόμη και από τον ίδιο τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό ότι η Ιερουσαλήμ θα καταληφθεί υπό των εθνών και θα γκρεμίσει τα πάντα με την ελευθερία του Θεού, με τη βούληση του Θεού θα γκρεμιστούν τα πάντα και δεν θα μείνει λίθος επί λίθο. Άρα γνωρίζοντας ο Χριστός το μέλλον, ιδιαίτερα για την Εκκλησία την πρώτη στο Ισραήλ, στα Ιεροσόλυμα, τους έλεγε πουλήστε τα και μην έχετε την καρδιά σας στα υπάρχοντά σας, γιατί δεν θα μείνει λίθος επί λίθο. Όμως σε άλλες εκκλησίες, Κόρινθος, Θεσσαλονίκη, Έφεσος, σε όλες τις άλλες εκκλησίες, ποτέ δεν βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο, θεωρώ, να προτείνει πουλήστε τα υπάρχοντά σας. Εκείνο όμως το οποίο και για το οποίο επιμένει ο Λόγος του Θεού είναι πρόσεξε που είναι ο θησαυρός σου, που είναι η καρδιά σου. Γιατί η καρδιά σου θα είναι εκεί που είναι ο θησαυρός σου. Ποιος είναι ο θησαυρός σου? Γι' αυτό και ο Κύριος μας τον Ιησούς Χριστός λέγει όποιος θέλει να έλθει πίσω μου, πραγματικά να γίνω εγώ η ζωή του, πρέπει πρώτον να παρνηθεί τον εαυτό του. Και όταν λέει τον εαυτό του, τι εννοεί? Τα πάντα. Παρνηθείς πατέρα, μητέρα, αδερφό, αδερφή, φίλο, συγγενή και τα υπάρχοντα σου χάριν του Χριστού. Εάν δεν το κάνεις αυτό, δεν είναι άξιος του Κυρίου. Εκείνο λοιπόν που προτρέπει ο Χριστός να παρνηθούμε τα πάντα προκειμένου να κερδίσουμε τον Χριστό. Να θεωρήσουμε τα πάντα σκύβαλα μπροστά στη γνωριμία μας με τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας. Άρα λοιπόν η εντολή του Χριστού είναι πρόσεξε που είναι ο θησαυρός σου. Όταν έχεις να διαλέξεις ανάμεσα στα υπάρχοντά σου και στο Χριστό, πρόσεξε να διαλέξεις το Χριστό. Γι' αυτό και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον λέει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Διαβάζω από το Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο και από το 16 εδάφιο. Ο δε είπε προς αυτόν, άνθρωπος της έκαμε δείπνον μέγα και κάλεσε πολλούς. Και απέστειλε τον δούλο αυτού την ώρα του δείπνου, δια να είπε προς και κλειμένους, έρχεστε επειδή πάντα είναι ήδη έτοιμα. Και ήρθαν πάντες με μία γνώμη να παρετούνται. Οι και κλειμένοι,
πολλοί κυκλημένοι, ολίγοι εκλεκτοί. Ήρθαν πάντες με μία γνώμη να παρετούνται. Με διαφορετικούς λόγους. Πρώτος λόγος. Ο πρώτος είπε, αγρώνει η γόρασα τα υπάρχοντά του, τα κτήματά του. Όταν τον καλεί ο Χριστός να έρθει στο δείπνο, να έρθει κοντά στο Χριστό για την αρπαγή της Εκκλησίας, επειδή τα πάντα είναι ήδη έτοιμα, αυτός λέει, έχω αγρό. Τα υπάρχοντά μου πρέπει, η καρδιά του είναι εκεί που είναι ο θησαυρός του και θησαυρός του είναι ο αγρός. Και δεν υπακούει στην πρόσκληση του Κυρίου, έλα γιατί φεύγουμε, έρχεται ο Κύριος. Δεύτερον, και άλλος είπε, η γόρασα πέντε ζεύγη βουών, έχω δουλειά, η δουλειά μου. Η καρδιά του είναι στο θησαυρό του και ο θησαυρός του είναι η δουλειά του. Και δεν αφήνει τη δουλειά του για να έρθει στο Χριστό που τον προσκαλεί. Και το τρίτον, και άλλος είπε, γυναίκα εν υφεύθυν, δια τούτο δεν δύναμε να έλθω. Τρίτος, η καρδιά του είναι στο θησαυρό του και ο θησαυρός του είναι η οικογένειά του. Πρέπει να φροντίσω τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, τη ζωή μας, τι θα κάνουμε. Ο θησαυρός του είναι η οικογένειά του και η καρδιά του είναι στο θησαυρό του. Και δεν ακολουθεί το Χριστό. Αυτό είναι το μήνυμα. Γι' αυτό και αναγκάζεται ο Κύριος, και θα το προσέξουμε. Και ελθόν ο δούλος εκείνος απήγγειλεν προς τον Κύριον ότι δεν έρχονται οι κεκλημένοι. Τότε οργιστής ο οικοδεσπότης είπε προς τον δούλον αυτού. Οργίστηκε ο Χριστός. Έξελθε ταχαίως εις τας πλατείας και τας οδούς της πόλεως, μέσα στις πόλεις. Και εισήγαγε εδώ φτωχούς, ανάπηρους, χολούς και τυφλούς. Όλους θα τολμούσαν από τους έχοντες ανάγκη και δυσκολία επιβίωσης. Φτωχούς, ανάπηρους, χολούς και τυφλούς. Θα τολμούσαν από τους ζητιάνους, τους πανφτωχούς. Μέσα στις πόλεις. Άρα στις έσχατες ημέρες θα υπάρχει μέσα στις πόλεις δύσκολες καταστάσεις. Καιροί κακοί. Και συνεχίζει ο λόγος του Θεού. Και είπε ο δούλος, Κύριε, έγινε ως προσέταξας, αλλά είναι ακόμη τόπος μέσα στην εκκλησία σου, μέσα στον οίκον σου. Και είπε ο Κύριος προς τον δούλο αυτού, έξερθε τώρα στα σοδούς και τους φραγμούς έξω από τις πόλεις, στα χωράφια. Και ανάγκασον, γιατί έχουν να τρώνε, και ανάγκασον να εισέλθωσι, γιατί πρέπει να γεμιστεί ο οίκος μου. Ανάγκασέ τους. Εν τες εσχάτες ημέρες θα έρθουν καιροί κακοί, για να αναγκάσει με τους καιρούς τους κακούς ο Θεός να έλθουν προς τον Χριστό οι άνθρωποι για να γεμιστεί ο οίκος του και να έρθει να παραλάβει η Εκκλησία. Αγία, ένδοξη, τελεία, μη έχουσα κοιλίδα, ηρητίδα, ετήτων, τιούτων. Ανάγκασον να έλθουν. Διότι πρέπει να γεμιστεί ο οίκος μου. Και ποιος είναι ο οίκος του Θεού? Ο οίκος του Θεού του ζώντος είναι η Εκκλησία του Θεού. Αλλά ποια Εκκλησία? Αυτή που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Κάθε μία που λέγει, κάθε συνάθρηση ανθρώπων που λέει ότι είμαστε Εκκλησία, δεν είναι. Αν δεν είναι στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, δεν είναι οίκος Θεού. Δεν θα γεμιστεί τις έσχατες ημέρες. Τη μία Εκκλησία, την περιστερά του, όπως λέει στα άσμασμάτων ο Κύριος, προσκαλεί, θα τη γεμίσει, θα την μεταμορφώσει σε αγία, ένδοξο, ευλογημένη, τέλεια, μη έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτων τιούτων και θα την παραλάβει. Όμως, ο κίνδυνος, διότι σας λέγω ότι ουδείς των ανδρών εκείνων των αρχικά και κλειμένων θέλει γευθεί του δείπνου. Ουδείς. Από αυτούς που είχε φωνάξει στην αρχή και η καρδιά τους ήταν στο θησαυρό τους και ο θησαυρός τους ήταν τα υπάρχοντά τους, η δουλειά τους ή η οικογένειά τους ή οτιδήποτε άλλο που ήταν έξω από τον Χριστό. Αυτό λοιπόν το οποίο λέει ο Κύριός μας, πουλήσατε σε όλους τα υπάρχοντά σας, είναι μην αφήσεις την καρδιά σου να είναι προσκεκολλημένη σε άλλους θησαυρούς πλην του ενός που είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ώστε όταν σε προσκαλεί να υπακούς,
να υποτάσσεσαι, να πράττεις το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστο και το τέλειο, όπως σε διδάσκει ο μόνος δάσκαλος ο Χριστός, όπως σε καθοδηγεί ο μόνος καθηγητής ο Χριστός και όπως θέλει ο μόνος πατέρας σου ο αιώνιος Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό για σένα, αγαπητέ αδερφέ ανώνυμε, και για τις ερωτήσεις που μας έστειλες και για την ευκαιρία που μας έδωσε να μιλήσουμε για τόσο ωραία πράγματα μέσα από το Λόγο του Θεού. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, με μια αδελφή μας αυτή τη φορά ανώνυμη, η οποία μας λέει: καλημέρα σας. Παρακολούθησα στο διαδίκτυο ένα βίντεό σας με θέμα «Μπορούν οι νεκροί να μας βλέπουν?». Προς το τέλος τα συμπεράσματα αναφέρεται ότι οι νεκροί δεν μας βλέπουν, δεν μας ακούν και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Λέτε επίσης κάτι που δεν περίμενα, ότι ούτε η Παναγία μας, αλλά ούτε και οι Άγιοι μας μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας, δηλαδή όταν προσευχόμαστε σε αυτούς δεν μας ακούν. Τότε όλα αυτά τα θαύματα και οι παρουσιάσεις Αγίων και της Παναγίας μας που ακούμε συνέχεια γύρω μας, έχουν γραφτεί τόσο βιβλία για θαύματα Αγίων και της Παναγίας, δεν ισχύουν? Είναι ψέματα? Και γιατί αυτό δεν τον γνωρίζει ο κόσμος και τους επικαλείται συνέχεια? Ο πατέρας Νεκτάριος Βιτάλης, για παράδειγμα, στο Λαύριο, λέει ότι του παρουσιάστηκε ο Άγιος Νεκτάριος και τον θεράπευσε από το καρκίνο. Είναι ψέμα αυτό? Και τόσα άλλα που αναφέρονται. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί μου φίλοι και αδερφοί ανώνυμοι, πολύ χαίρομαι για την ερώτησή σου αυτή, γιατί και εγώ είχα πολύ σοβαρό πρόβλημα με αυτό το ζήτημα όταν στα 37 μου χρόνια πήρα το Ευαγγέλιο του Χριστού στα χέρια και διάβαζα τη Γραφή, με αναγέννησε ο Θεός, μου άλλαξε τη ζωή, με έβγαλε από την αμαρτία. Βαφτίστηκα εν ύδατι μεγάλος στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, άφεση αμαρτιών, και προσήλθα στο μέγα μυστήριο της βάφτισης όπως το περιγράφει ο Λόγος του Θεού και όχι στον ηπιοβαπτισμό όπως ο πατέρας μου και η μητέρα μου, άνθρωποι του Θεού και αυτοί τότε, με είχαν βαφτίσει. Κατάλαβα λοιπόν τι είναι το βάφτισμα εν ύδατι, γιατί λέει ο Λόγος του Θεού στην προς Κολοσσαΐς, β' κεφάλαιο προς Κολοσσαΐς, επιστολή του Αποστόλου Παύλου, δεύτερο κεφάλαιο και 9 εδάφιο, διότι εν αυτό κατοικεί το Χριστό όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός και εσείς είστε πλήρης εν αυτό, το Χριστό, ο οποίος είναι κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας, Κύριον των Κυρίων και Βασιλεύς των Βασιλέων. Και συνεχίζει, εις τον οποίον Χριστόν και περιετμήθητε με περιτομή να χειροποίητον, όχι την περιτομή του σαρκός της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά την περιτομή αχειροποίητον, την περιτομή του Χριστού, που είναι απεκδιθέντες το σώμα των αμαρτιών της σαρκός. Εγώ λοιπόν περιετμήθηκα και εμείς περιετμήθηκαμε κατά το Λόγο του Κυρίου, την περιτομή του Χριστού, δηλαδή απεκδίθημε το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, πώς? Συνταφέντες μετά του Χριστού εν το βαπτίσματι, άρα καθώς πεθάναμε για τις αμαρτίες μας μαζί με τον Χριστό πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, γιατί πιστέψαμε ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας και γίναμε σύμμορφοι με το θάνατό Του, με το βάπτισμα γινόμαστε σύμμορφοι με την ταφή Του. Και μάλιστα αυτό είναι η περιτομή του Χριστού, γιατί απεκδιώμεθα το σώμα των αμαρτιών της σαρκός δια του βαπτίσματος, δια του οποίου και συνανέστητε και γινόμεθα σύμμορφοι της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού δια της πίστεως της ενεργίας του Θεού. Καθώς είναι γεγραμμένο, όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδύθητε. Άρα λοιπόν έλαβα την περιτομή του Χριστού βαφτιστής κατά το σύμβολο της πίστεως, ο πιστεύσας και βαφτιστής. Βαφτιστής επειδή πίστευσα, εν ύδατι, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις άφεση αμαρτιών, και ομολόγησα Ιησού Χριστόν Κύριον, Υιόν του Θεού του Ζώντος, ανεστημένο και μεσιτεύοντα υπέρ εμού. Και ο Θεός έβγαλε
μυστήριο μέγα το βάφτισμα, έβγαλε, απέβαλα το σώμα των αμαρτιών της σαρκός και το άφησα μέσα στο νερό, μέσα στο βαφτιστήρι που πήγε στα βάθη των θαλασσών, το νερό αυτό μαζί με το σώμα των αμαρτιών της σαρκός μου, και ήρθε ο Χριστός και μενέδισε Χριστόν, ήρθε ο Θεός και μενέδισε Χριστόν, κατά το όσοι εις Χριστόν βαφτίστε, Χριστόν ενεδίδετε, και έτσι δια του βαφτίσματος απέκτησα νέα ζωή αναστάσεως, γιατί το βάφτισμα σώζει, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, αλλά ποιον, αυτόν που ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος, γιατί πίστεψε ότι ο Πατέρας Θεός ανέστησε τον Ιησού Χριστό εκ νεκρών. Και στη συνέχεια, κατά το Λόγο του Θεού, εξεζήτησα την επαγγελία του Πατρός κατά το Λόγο του Θεού, η οποία είναι δοσμένη, όπως μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, σε όλους, και το διαβάζω και από μέσα, είναι αποκεκαλυμμένη σε όλους, λέγοντας ο Απόστολος Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής, μετανοήσατε και ας βαφτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών, και θέλετε λάβει τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς την επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας τους εις μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Έτσι λοιπόν στα 37 μου χρόνια πήρα το Ευαγγέλιο στα χέρια, άρχισα να το μελετώ, ο Λόγος του Θεού με αναγέννησε δια Πνεύματος Αγίου, μου έδωσε κατεύθυνση, ώστε καθώς πίστεψα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος και ο Ιησούς Χριστός μου δώσε εντολή να βαφτιστώ εν ύδατη στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, πράγμα το οποίο έκανα, και απεκδίθην το σώμα των αμαρτιών της σαρκός και ενεδίθην Χριστό, και ύστερα σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου έλαβα, διότι εξεζήτησα, διότι στους εξητούντας και στους πειθαργούντας το Λόγο του Θεού, ο Θεός δίδει την επαγγελία του, την πλήρωση εν πνεύματι Αγίου και πυρή, καθώς είναι και γραμμένο, ο Ιωάννης σας βάφτισε εν ύδατι, ο Ιησούς Χριστός θα σας βαφτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή, με βάφτισε ο Κύριος και με πνεύμα Άγιο, και από τότε περπάτησα καινούρια οδό. Έλα όμως, πως όλη μου τη ζωή, μέχρι τα 37 μου χρόνια, είχα μάθει να προσεύχομαι στη μητέρα του Κυρίου. Δεν την αποκαλώ Παναγία, γιατί δεν τη λέει πουθενά το Ευαγγέλιο του Χριστού Παναγία, και εμείς έχουμε πάρει απόφαση να περπατάμε ακριβώς 100% στο Λόγο του Θεού, μίως άσοφη αλλά σοφή. Πουθενά λοιπόν δεν μου λέει ο Λόγος του Θεού τη μητέρα του Κυρίου Παναγία. Εγώ όμως τότε στην άγνοια, γιατί δεν είχα μελετήσει το Ευαγγέλιο του Χριστού, καθώς λέει ο Λόγος του Θεού ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε, και τότε η προκοπή σου θα είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους η πνευματική, και αν προσέξεις ιδιαιτέρως τον εαυτό σου και τη διδασκαλία, τότε και τον εαυτό σου θα σώσεις και όλους που σε ακούνε θα σώσεις. Άρα λοιπόν εγώ τότε, έτσι πως είχα μάθει από τον μπαμπά μου, τη μαμά μου, από τη ζωή μου, από τον πατέρα Ιζεκίλ, με τον οποίο είχα πάρα πολύ στενή σχέση στο Μαρούσι που ζούσα, και ήταν στην εκκλησία την κεντρική του Αμαρουσίου, την εκκοίμηση της Θεοτόκου, προσευχόμουν στην Παναγία, προσευχόμουν στον Άγιο Γιώργη, τον οποίο θεωρούσα και προστάτη μου, προσευχόμουν και στον Χριστό. Μάλιστα είχα την άποψη ότι τα μικρά τα ζητάω από τον Άγιο Γιώργη, τα μεγαλύτερα από την Παναγία και τα πολύ μεγάλα από τον Χριστό. Και όχι μόνο αυτό, πήγαινα και κάθε χρόνο, δυο φορές το χρόνο, εγώ μόνος μου προέχει να παντρευτώ, από τα 17 μου στα 37 μου, και πιο μικρό με πήγαινε η μητέρα μου, δυο φορές το χρόνο στην Τίνο, και προσκυνούσα και λάτρευα και προσευχόμουν στην Παναγία. Και το εκπληκτικό ήταν ότι ό,τι ζητούσα στις 25 Μαρτίου από την Παναγία, μέχρι να ξαναπάω στις 15 Αυγούστου, και αυτό είναι μάρτυρας ο Θεός, αλλά και η γυναίκα μου πηγαίναμε μαζί. Ό,τι ζητούσα 15 Μαρτίου, όταν πήγαινα 25 Μαρτίου, όταν πήγαινα 15 Αυγούστου, το είχα πάρει.
και ό,τι ζητούσα 15 Αύγουστο, όταν πήγαινε 25 Μαρτίου τα είχα πάρει. Όλα όμως, όλα όσα ζητούσα. Δεν ζητούσα βέβαια τη σάρκα, κατά το πνεύμα ζητούσα. Αλλά δεν υπήρχε κάτι που να το είχα ζητήσει και να μην μου το είχε δώσει. Και έτσι λοιπόν είχα την απόλυτη βεβαιότητα ότι η Παναγία με ακούει, ο Άγιος Γιώργης με ακούει και ο Χριστός με ακούει. Και έτσι πήγαινα και λάμβανα, γιατί πήγαινα με πίστη και με αγαθοσύνη. Όμως, όταν είχα αρχίσει πια να διαβάζω το Λόγο του Θεού, πριν ακόμη αναγεννηθώ, πιθανόν και να είχα, δεν θυμάμαι, και να με είχε αναγεννήσει ο Κύριος, να είχε αλλάξει τη ζωή μου, να με είχε επισκεφθεί με δύναμη, έφτασα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και μάλιστα στο Β' κεφάλαιο και στο πρώτο εδάφιο. Και την τρίτη μέρα έγινε λόγος εν Κανά της Γαλιλαίας και το ημίτρι του Ιησού εκεί. Προσεκλήθη δε και ο Ιησούς και μαθηταί αυτού εις τον γάμον. Και επειδή έλειψε ο ίνος, λέγει η μήτρη του Ιησού προς αυτόν, ίνον δεν έχουσι. Λέγει προς αυτόν Ιησούς, προς αυτήν ο Ιησούς, τι μεταξύ εμού και σου γίνε, δεν ήλθε έτη η ώρα μου. Και σταμάτησα. Κάνει θαύματα η Παναγία. Γιατί δεν έκανε το νερό κρασί αυτή, αλλά το είπε στον Ιησού, ζώσα. Και εν πάση περιπτώσει το σημαντικότερο εκείνη τη στιγμή που έπαθα είναι πώς μιλάει έτσι ο Ιησούς στην μητέρα του. Τι μεταξύ εμού και σου γίνε. Πω λέω, τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτό δεν είναι αλήθεια, δεν μπορεί να μιλάει έτσι ο Ιησούς, ο Χριστός στη μητέρα του αποκαλώντας τη, τι είναι μεταξύ εμού και σου γίνε. Δεν είναι η μεσήτρια όπως νόμιζα μεταξύ του Χριστού και εμένα. Τι μεταξύ εμού και σου γίνε. Και εκεί έτσι πως καθόμουν, κλείνω τη γραφή και λέω είναι λάθος. Γιατί εγώ πίστευα ότι αυτό ο Λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος, είναι το βιβλίο του Θεού. Δεν είχα καμία αμφιβολία σε αυτό. Και εκεί έπαθα ζημιά. Ήταν 2-3 η ώρα τη νύχτα που διάβαζα τότε. Όταν ήμουν 37 χρονών, σας λέω. Και είπα πω ένα λάθος να έχει, έχει πολλά λάθη. Και αν έχει ένα λάθος ή πολλά λάθη, δεν είναι Λόγος Θεού. Πω και δεν πιστεύω σε αυτό. Τι πιστεύω αν δεν είναι Λόγος Θεού. Και έπαθα σοκ. Να το πω γραφικά. Έχασα την πίστη μου. Και μπροστά σε αυτό τον πανικό που έπαθα, ότι αυτό το βιβλίο δεν είναι Λόγος Θεού, έκανα μια τελευταία προσευχή. Θεέ μου, βοήθησέ με. Και εκείνη τη στιγμή, σας λέω 2-3 ώρα τη νύχτα ήταν. Ξυπνάει το μικρό μου το κοριτσάκι η Αλεξία, που τότε ήταν 1,5-2 χρονών. 2,5. Και ενώ καθόμουν στο γραφείο μου όπως τώρα, έρχεται από εδώ, με τραβάει από την πιτζάμα, γιατί φόραγα τις πιτζάμες μου και μου λέει «Μαμά, νελιό», νερό δηλαδή, νελιό. Εγώ όμως δεν την άκουγα, έλεγα «Θεέ μου, σώσε με». Τι έπαθα, δεν είναι αυτό λόγο σου. Συνεχίζει η Αλεξία. «Μαμά, νελιό». Δεύτερη, τρίτη φορά. Εγώ έχω κλείσει τη γραφή. Την έχω κλειστή μπροστά μου και προσεύχομαι. Θεέ μου βόηθαμε. Έχασα την πίστη μου. Υπάρχεις ή δεν υπάρχεις. Μήπως όλα αυτά είναι παραμύθια. Μήπως αυτό το βιβλίο δεν είναι ο Λόγος του Θεού. Μήπως κάνω λάθος τόσα χρόνια. Και συνεχίζει η Αλεξία. Μαμά νελιό. Και σηκώνομαι, την παίρνω αγκαλιά. Χαμένος όπως ήμουν στην απιστία μου. Πηγαίνω στην κουζίνα, παίρνω ένα ποτήρι, το ανοίγω, βάζω νερό. Την αφήνω κάτω και της το δίνω. Και ξαφνικά εκείνη τη στιγμή, αγαπητά μου αδέρφια, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, σας το πω όπως ακριβώς το έζησα και είναι μάρτυράς μου ο Θεός, δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίου, ότι αλήθεια λέω, δεν ψεύδομαι, αισθάνθηκα κάποιον πίσω μου άντρα
που δεν ήταν άλλος από τον Χριστό, πιστεύω, δεν το κατάλαβα εκείνη τη στιγμή, και μου άνοιξε το κεφάλι έτσι και έβαλε μέσα στο κεφάλι μου ένα τσουβάλι γράμματα και το κλείσε. Και αυτά τα γράμματα πήραν μια ευθεία και διάβαζα, άκουγα μέσα μου, όχι φωνή, ούτε έβλεπα όραση, αλλά ήταν πια φανερό σε μένα η φωνή του Χριστού. Είδες, παιδί μου, η κόρη σου Αλεξία σε απεκάλεσε μαμά, σου ζήτησε νερό και εσύ της έδωσες διότι την αγαπάς και διότι ξέρεις ότι από σένα το ζήτησε. Εάν όμως έρθει ο γιος σου ο μεγάλος, που την περνάει περίπου 6 χρόνια, και σε πει μαμά, θα του πεις παιδί μου δεν είμαι η μαμά σου, είμαι ο μπαμπάς σου. Και αν έρθει ένας συνάδελφός σου και σε πει μαμά, θα του θυμώσεις. Και έτσι κατάλαβα πλήρως, άστραψε φως. Και δεν μπορούσα να δεχτώ, αφού τόσα χρόνια προσευχόμουν, γιατί όλα αυτά όσα λες αγαπητοί φίλοι είναι αλήθεια. Δεν ψεύδονται οι άνθρωποι. Το πιστεύω ότι λένε αλήθεια, γιατί και εγώ το ζήσα. Θαύματα πολλά είχα δει καθώς προσευχόμουν στην Παναγία. Αλλά κατάλαβα ότι, α, ξέχασα να το ολοκληρώσω αυτό τα γράμματα, και αφού συνεχίζει, αν όμως σε πει μαμά ένας συναδελφός σου θα του θυμώσεις, εγώ που είμαι Θεός, συνεχίζει, εάν κάποιος με πει Άγιε μου Νικόλαε, δεν τον αγαπάω, δεν ξέρω σε ποιον απευθύνεται, δεν πρέπει να του δώσω. Εκεί φως άστραψε. Άρα λοιπόν, όσες φορές ζήταγα από τον Άγιο Γιώργη ή από την Παναγία, εκείνος που άκουγε είναι ο μόνος που με ακούει, γιατί είναι ο μόνος που είναι πανταχού παρών. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο, τριάδα ομόσιος και αχώριστος. Και κατάλαβα και ξύπνησα. Και μέσα από το Λόγο του Θεού είδα. Είδα πρώτον, σε αυτό που διάβασα, στον γάμο που πήγε ο Χριστός, καταρχάς, η μητέρα δεν μπορούσε να κάνει το θαύμα, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Και τι απάντησε όταν ο Κύριος της είπε «Τι μεταξύ μου και σου γίνε, δεν ήλθε έτσι η ώρα μου», τότε λέγει η μήτρη αυτού προς τους υπηρέτες, ό,τι σας λέγει αυτός, κάμετε. Και ο Χριστός έκανε το μέγα θαύμα, το νερό το έκανε κρασί. Αλλά και όταν αργότερα ο Θεός αποκαλύφθηκε σε έναν εκατόνταρχο, τον Κορνήλιο, για να μεταβάλει το πιστεύω της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, που ήταν ότι ο Χριστός θα κηρυχθεί μόνο στο λαό Ισραήλ, αλλά όμως το σχέδιο του Θεού, που δεν ήταν αποκεκαλυμμένο στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία μέχρι τότε, είναι να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη, και ύστερα θα έρθει το τέλος. Όταν λοιπόν απεκαλύφθη διαγγέλου στον Κορνήλιο λέγοντας, φώναξε τον Σίμων, τον αποκολούμενο Πέτρο, γιατί αυτός θα σου πει τι πρέπει να κάνεις, και ο Κορνήλιος απέστειλε και ήλθε ο Πέτρος, ο Απόστολος, λέγει η Γραφή, «Ως δε προσήλθεν ο Πέτρος, ελθόν ο Κορνήλιος εις απάντησιν εις συνάντησιν αυτού, έπεσεν εις τους πόδας αυτού και προσεκίνησεν. Αλλά ο Πέτρος εσήκωσε αυτόν λέγον, σηκώθητη, και εγώ αυτός άνθρωπος είμαι. Το Θεό προσκύνησε, το Θεό λάτρευσε. Δεν θα προσκυνάει ο άνθρωπος τον άνθρωπο, αλλά όλοι οι άνθρωποι θα προσκυνάμε Πατέρα, Υιό και Πνεύμα Άγιο. Θα προσευχόμαστε στον Πατέρα εν το ονόματι του Ιησού Χριστού δια Πνεύματος Αγίου. Γιατί αυτός μόνο είναι ο αιώνιος Θεός, ο παντοδύναμος Θεός, ο πανταχού παρών Θεός». Αλλά και στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, όταν μιλάει για την ιστορία του πλουσίου και του Λαζάρου, και το διαβάζω από το Ιώτα Σίγμα Ταφ κεφάλαιο 16 κεφάλαιο και 19 εδάφιο, όσο μπορώ πιο γρήγορα.
Ήτο δε άνθρωπος της πλούσιος και νεδίω το πορφύρα και στολή βυσίνη, εφρενόμενος καθημέραν μεγαλοπρεπός. Ήτο δε φτωχός της ονομαζόμενος Λάζαρος, ο οποίος έχει το πεπληγωμένος της πύλης αυτού, πλησίων της πύλης αυτού, και επεθύμει να χορταστεί από τον ψυχίον των πεπτόντων από τις τραπέζες του πλουσίου. Αλλά και εκείνες ερχόμενοι έγλυφων τας πληγάς αυτού. Απέθανε δε ο φτωχός και φέρθη υπό των αγγέλων εις τον κόλπον του Αβραάμ. Απέθανε δε και ο πλούσιος και τάφη. Και εν το άδει, όπου ευρέθηκε ο πλούσιος, υψώσα στους οφθαλμούς αυτού, εννοείτο εν βασάνης, βλέπει από μακριά τον Αβραάμ και τον Λάζαρο εν της κόλπης αυτού. Και αυτός φώναξε και είπε, «Πάτερ Αβραάμ, ελέησον με και πέμψον τον Λάζαρον από τα σαγκάλα σου, δια να βάψει το άκρον των δακτύλων αυτού Ισίδωρ και να καταδροσίσει τη γλώσσα μου, διότι βασανίζομαι εν τη φλόγη ταύτη». Είπε εδώ Αβραάμ, τέκνον ενθυμήθητη, ότι απέλαβες εσύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Τώρα αυτός παρηγορείται στα σαγκάλας του Αβραάμ, τότε στην Παλαιά Διαθήκη, σύ δε βασανίζεσαι εις τον Άδη, στον τόπο της βασάνου. Και εκτός τούτων, μεταξύ ημών και ημών, μεταξύ του Άδη και των αγκάλων του Αβραάμ, χάσμα μέγα είναι στηριγμένο, ώστε οι θέλοντες να διαβώσει εντεύθεν προς εσάς, να μην μπορούν μη δε εκείθεν να διαπερώσει προς εμάς. Τότε είπε ο πλούσιος από τον Άδη, «Παρακαλώ σε, Πάτερ, να πέμψεις το Λάζαρο εις τον οίκον του πατρός μου, δια το έχω 5 αδελφούς δια να μαρτυρήσεις αυτούς, ώστε να μην έλθωση και αυτοί στον τόπον τούτον της βασάνης». Και ο Αβραάμ τι απάντησε, «Θα τον στείλω?» «Όχι», λέγει προς αυτόν ο Αβραάμ, «έχουσι το Μωυσή και τους προφήτες το λόγο του Θεού, αυτούς ας ακούσωσι». Έχουν το λόγο του Θεού. Ο λόγος του Θεού είναι πνεύμα και ζωή. Ο λόγος του Θεού είναι αυτός που αναγεννάει, που σώζει. Όχι οι άνθρωποι, αλίμονό μας. Ο Θεός αναγέννησε ημάς, εις ελπίδα ζώσα, διότι πιστεύσαμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Ο δε είπε, «Ουχή Πάτερ Αβραάμ, αλλά εν τεις εκ των νεκρών υπάγει προς αυτούς, θα μετανοήσουνε». Και βέβαια ο λόγος του Θεού αναφέρει τώρα στον Χριστό, που είναι ο μόνος εκ των νεκρών που ηγέρθη και έρχεται στη ζωή μας. Παρόλα αυτά είπε προς αυτούς, προς αυτόν ο Αβραάμ, «Εάν το Μωυσή και τους προφήτας δεν ακούνε, ούτε αν τις αναστηθεί εκ των νεκρών θέλουσι πιστεί». Αν δεν ακούνε το λόγο του Θεού, ούτε και ο Χριστός που ανεστήθη δεν θα πιστούνε. Άρα λοιπόν κανένας άνθρωπος πεθαμένος δεν μπορεί να ενεργήσει, γιατί δεν είναι πανταχού παρόν. Μόνο ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Ο Θεός να μας φυλάει. Τώρα να επανέλθω λίγο στον εαυτό μου. Μέχρι τα 37 μου χρόνια, όπως σας είπα, προσευχόμουν στον Άγιο Γιώργη, στη μητέρα του Κυρίου και στον Χριστό. Έκαναν πολλά θαύματα ο Θεός, γιατί ήξερε σε ποιον απευθυνόμουν. Ένα πράγμα όμως δεν έγινε ποτέ στη ζωή μου. Δεν σώθηκα. Συνέχισα να είμαι στην αμαρτία. Και αυτό είναι το σοβαρό, αγαπητοί μου, αδελφοί ανώνυμοι. Γιατί ο Θεός δεν είναι για να κάνει θαύματα που κάνει, αλλά είναι για να μεταμορφώνει τον άνθρωπο, που είναι το μεγαλύτερο θαύμα και το ζητούμενο. Να παίρνει τον άνθρωπο, τον αμαρτωλό, και να τον μεταμορφώνει σε Άγιο άνθρωπο του Θεού. Και αυτό δεν γίνεται παρά μόνο με την αναγέννηση, την οποία ο Θεός κάνει, καθώς διαβάζω, να το διαβάσω και από μέσα μια φορά ακόμη, καθώς το περιγράφει ο Απόστολος Πέτρος λέγοντας, «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησε ημάς εις ελπίδα ζώσα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών», επειδή πιστέψαν ότι ο Χριστός ανεστήθη, «εις κληρονομίαν άφθαρτον, αμίαντον, αμάρατον, πεφυλαγμένη είναι της ουρανής διημάς, ήτινες,
με τη δύναμη του Θεού φρουρούμεθα δια της πίστεως η σωτηρίαν που είναι έτοιμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό με την αρπαγή της Εκκλησίας. Ευχαριστούμε τον Θεό για την ερώτησή σου, για το email που έστειλες, για το μήνυμα που μας έστειλες, αγαπητή μου αδερφή ανώνυμη. Σου ευχόμεθα ο Θεός να σε ευλογεί πάντοτε πλούσια, να σου αποκαλυφθεί η αλήθεια του Θεού μέσα μόνο από το Ευαγγέλιο του Χριστού, όχι μέσα από παραδόσεις ανθρώπινες, οι οποίες παραβαίνουν από τη φύση τους, γιατί είναι ανθρώπινες, το θέλημα του Θεού και το Λόγο του Θεού. Το Ευαγγέλιο του Χριστού σώζει, το Ευαγγέλιο του Χριστού θα σώσει την Ελλάδα, το Ευαγγέλιο του Χριστού θα σώσει και σένα. Και είναι γεγραμμένο, και θα πάρω και λίγη ώρα ακόμη για να δούμε πώς το περιγράφει ο Λόγος του Θεού αυτό το γεγονός περί του Ευαγγελίου. Διαβάζω από το ΙΕ κεφάλαιο της Επιστολής προς Κορινθίους. «Σας φανερώνω δε αδελφοί του Ευαγγέλιον, το οποίον εκήρυξα προς εσάς, το οποίον και παρελάβετε, εις το οποίον είσταστε, δια του οποίου και σώζεστε, τι είναι τρόπος σας εκήρυξα αυτό, αν φυλάτετε αυτό, εκτός αν πιστεύσατε ματέως». Υπάρχει λοιπόν πίστης ματέα, εάν δεν πιστεύεις το Ευαγγέλιο και δεν υπακούς το Ευαγγέλιο, γιατί δεν θα εισέλθεις στη Βασιλεία των Ουρανών πάσο λέγον Κύριε, Κύριε, αλλά μόνο αυτός που ακούει και φυλάτει τα λόγια του Πατρός μου του Επουρανίου, ομολογεί ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Και εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ευχαριστούμε τον Θεό για όλα. Η ώρα μας πέρασε, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος. Σας ευχόμαστε ο Θεός να σας ευλογεί όλους πλούσια, πάντοτε, κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.